για υγειονομικά πρωτόκολλα που πρέπει να τροποποιηθούν και να γίνουν πιο ευέλικτα, προσαρμοσμένα στα δεδομένα που έχουν προκύψει, έκανε λόγο ο καθηγητής Δημόσιας Υγείας Επιδημιολογίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών και πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Βιοεπιστημόνων, Απόστολος Βανταράκης, μέσα από το ράδιο 984 και την εκπομπή του Γιώργου Σαχίνη. Όπως τόνισε, η άφιξη τουριστών στη χώρα μας πρέπει να επισπεύσει τις συστηματικές καταγραφές στις πύλες εισόδου, όπως για παράδειγμα στα αεροδρόμια. Επισκεπτόμενος σε ένα ξενοδοχείο, αυτά τα υγειονομικά πρωτόκολλα, θέλω να είμαι σαφής, είναι πάρα πολύ δύσκολο να τηρηθούν. Μάλλον κάποιος δεν έχει καταλάβει για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες τι συζητάμε. Τι δυνατότητες έχει μια ξενοδοχειακή μονάδα να λειτουργήσει, ανεξάρτητα η καλύτερη ξενοδοχειακή μονάδα να είναι, γιατί ξεφεύγει από τα όρια της δουλειάς της, να το πω έτσι. Μια ξενοδοχειακή μονάδα πώς νομίζετε ότι γιατρός έχει? Έναν. Πώς θα έχει δηλαδή? Άρα τι θα κάνει, πρώτο κάνει αυτός ένας γιατρός ουσιαστικά, όταν μπορεί να έχει 2.000 άτομα, λέω ένα παράδειγμα. Το ζητούμενο είναι οι μάνατζερ των ξενοδοχείων, οι διευθυντές των ξενοδοχείων, οι οποίοι έχουν και την πλήρη ευθύνη να οργανώσουν το προσωπικό τους, δίνοντάς τους κάποιους κανόνες οι οποίοι θα είναι αυστηροποιημένοι και στον έλεγχό τους. Ταυτόχρονα τόνισε ότι μέχρι στιγμής τα επιδημιολογικά δεδομένα από τα συνεργεία του ΕΟΔΗ που κάνουν στοχευμένα τεστ για κορονοϊό είναι άγνωστα στην επιστημονική κοινότητα για να προχωρήσει και η επιδημιολογική παρατήρηση. Μαζεύουν τα δείγματα. Τι έλεγχο κάνουν? Δεν υπάρχει αυτή η πληροφορία. Ξέρετε, να γίνεται με συστηματική βάση όπως γίνεται ο αριθμός των κρούσεων. Βγαίνουμε κάθε μέρα και λέμε τόσα κρούσματα, τόσα θάνατοι κτλ. Θα έπρεπε, κατά τη γνώμη μου, για να εφησυχάσει και ο πληθυσμός, ότι ο ΕΟΔΗ κάνει τόσα κρούσματα μεταξύ της υγείας του κάθε εβδομάδα, όπως γίνεται με την άλλη αναφορά. Ο καθηγητής παράλληλα υποστήριξε ότι αντί ο έλεγχος με τεστ να έχει ανοίξει σε όλα τα εργαστήρια και ερευνητικά κέντρα των δημόσιων πανεπιστημίων και εργαστηρίων, παραμένει κλειστό σύστημα, δημιουργώντας ταυτόχρονα καθυστερήσεις στην όλη διαδικασία. Όλα τα διαθέσιμα εργαστήρια που έχουν μοριακή δυνατότητα θα έπρεπε να είναι stand-by και να έχουν τα πρωτόκολλα έτοιμα, και όποιοι από τους συναδέλφους ενδιαφέρονται, σε όλα τα πανεπιστήμια έχουμε 7 ιατρικές σχολές. Σε όλη την Ελλάδα έχουμε πιάσει όλη την. Αν θέλετε, εγώ μιλάω μόνο για τις ιατρικές, που δεν είναι μόνο οι ιατρικές, πάνω τα βιολογικά τμήματα κτλ. Λοιπόν, άρα λοιπόν, τι θέλω να πω με αυτό? Ναι, θα έπρεπε. Και δυστυχώς δεν γίνεται.